καθημερινά. Αυτά, Ελάτη, Περτούλη, εκεί κοντά είναι και η Λίμνη Πλαστήρα. Έχω πάρει σε αυτά τα μέρη, αυτά τα ξέρω. Καλημέρα. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Αν έχετε ξυπνήσει και φάτε, κάνει πάρα πολύ κρύο, ναι. Μη μα βλέπετε εμά που είμαστε λίγο πιο χαλαρά ντυμένοι με ανοιχτά παπουτσάκια. Κάνουμε ναι, τηλεόραση και έχει ζέστη εδώ μέσα. Έξω, παιδιά, έχει 3 βαθμού το αυτοκίνητό μου. Δεν το λέω, δεν το λέω. 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 Δεν το λέω, δεν το βίλα με θέα θάλασσα. Η Φλωρίδα είναι έλα, ναι, μεγάλο. Παιδιά, μη λέτε τέτοια, γιατί έχω τη γιαγιά του φίλου μου, η οποία με βλέπει κάθε μέρα και λέει: καλά, κορίτσι μου, δεν κρυώνει. Και τη λέω: κυρία Καλλιόπη, δεν είμαστε στον δρόμο έξω. Είναι κλειστό το πλατό, κάνει ζέστη. Κυρία Καλλιόπη, σήκω λίγο όμω. Αυτό το φουστάνι αναδεικνύει την όμορφη κυλίτσα που έχει αρχίσει και διαγράφεται. Κυλίτσα μεγάλη κυλίτσα πλέον. Πώ νιώθει, άντε μωρέ, είναι μια γλίτσα κυλίτσα. Κοντά σε σένα, κοίτα. Σου ρίχνω και 4 μήνες στους ώμους σχεδόν. Ναι. Όχι, πόσο είσαι τώρα, στον τρίτο. Στον τρίτο. Εγώ στον έκτο. Είμαι 3 μήνες μπροστά. Κοίτα, δύο μου, φαίνεται. Τα μωράκι μας. Φαίνεται, παιδιά, από φοβό. Φοβερά είσαι, μωρό μου. Λοιπόν, Φλωρίδα, έχουμε πάρα πολλά θέματα και σήμερα, αγόρια μου, τι κάνετε, είστε καλά. Πάρα πολύ. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα. Δεν έχουμε από άλλους λόγους. Κατά μια εγκυμοσύνη, κανένα φούσκωμα, τίποτα. Έχουμε άλλους λόγους. Να ανακοινώσετε. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία θέματα και σήμερα. Καταρχήν το Φλωριντάκι, μια και είναι δίπλα μου, μαγειρεύει, γιατί μας έχει λείψει η μαγειρική της και χθες εγώ σε γκιούλα λέω, παιδιά, γιατί έχει να μαγειρέψει καιρό η Φλωρίδα, τι θα κάνουμε. Ναι, θα φτιάξουμε μπόμπε di patate. Δηλαδή. Μπόμπε, αβομβίτσε πατάτα. Μπράβο, στο φούρνο, γιατί καλύτερα από το να είναι τηγανιτέ. Σωστό. Πολύ νόσιμε για όλου. Τι έχουνε. Έχουνε μέσα προσούτο και μοτσαρέλα. Άρα είναι και σαν για ένα τραπέζι να την ξέρει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τον Γιώργο Τσαλίκη που ξεσπάει για το επεισόδιο Παυλίδου Παπαγιάννη. Δεν χαρίζεται και λέει ότι έγιναν σούργελο στα κανάλια. Θα δει σε λίγο ακριβώ τι συνέντευξη μα δίνει στο πλαίσιο τη συνέντευξη και τις φωτογράφες με την Αγγελική Λιάδη, η οποία και αυτή μας μιλά για τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται. Έχουμε ένα... Να, ο Γιώργος Τσαλίκης, ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του για ακόμα μία φορά. Έχουμε ένα ωραίο αποκλειστικό, η φωτεινή ψυχή του αποκαλύπτει πώς είναι η νέα της ζωή στην Καλαμάτα, αλλά και πώς κάποιοι πίστεψαν το χιούμορ του Κοριαλά ότι βάζει το γιο του να βλέπει hip-hop γυμνές και πάρα λίγο να του στείλει τον εισαγγελέα ότι χιούμορ δεν μπορεί να κάνει στην Ελλάδα. Ενώ έχουμε και τους πρωταγωνιστές του Τατουάς που για πρώτη φορά αποκλειστικά στο Δημήτρη Παπανότα στο πλαίσιο μιας μεγάλης αποστολής που έκανες Δημήτρη και θα δούμε πολλά θέματα στην Κύπρο μας, σου λένε πώς έμαθαν για την είσοδο του Ντάνου στο Τατουάς αλλά και πώς σκοπεύουν να τον υποδεχθούν. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, και έχουμε ήδη Αδάμου να μιλά αποκλειστικά για την εγκυμοσύνη της. Εδώ δικό μας θεματάκι. Σας έχω μωράκια για τις πρώτες μέρες στο σπίτι. Εγώ να τα θυμηθώ, εσύ να τα μάθεις. Εγώ να τα μάθω, ναι. Τι πρέπει να έχουμε στο σπίτι, πώς πρέπει να φερθούμε στο μωράκι μας, να το αλλάξουμε, να το πλύνουμε. Να το πιάσουμε όλα. Έχεις τέτοια άρχη, όχι ακόμα. Βέβαια έχω. Τόσο μικρούλι. Πώς το πιάσουμε. Με ένα μαγικό τρόπο, όσο και αν φοβάσει, σου βγαίνει. Μπορώ να το περιγράψω. Αλλά έχουμε, είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Έχουμε, είναι του Αγίου Γρηγορίου, τη Μαργαρίτα. Γιορτάζει ο Βασίλης ο Γιαννακάκης, ο σκηνοθέτης μας, λέει, ο ηχολήπτης μας, ναι καλέ. Ναι. Είπα στο Άκης Γρηγοράκης Γιαννακάκης, αλλά έχει γενέθλια και το κορίτσι μας. Το μοναδικό. Ναι, η Παλιαλέξη, χρόνια πολλά. Καλημέρα, Μεράκη, χρόνια πολλά, σ' αγαπάμε. Χρόνια πολλά, Μεράκη. Φωτογραφίες που τις αρέσουν. Μόνο 45. Εγώ της είπα 25 το πρωί που την είδα. Δεν είναι 45. Τι ζωγραφίστο έχουμε. Τη διεκδίκησαν 80 σχεδιαστές μόδας. 20 brands για φωτογράφηση, αλλά την κλείσαμε εμείς. Γιατί είναι και έξυπνη και όμορφη. Είναι η Μέρη. Θα μου φάει πεσούλα, ε. Λοιπόν, Μέρη μου, να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα χαρούμενη και στο τιμόνι της εκπομπής μας. Με επιτυχία, ξέρεις εσύ. Πάμε σε διαφημίσεις να οργανωθούμε. Πίνετε τίποτα, καφεδάκι, τσαχακί. Έχουμε πια από το πρωί, τρία να φύγουμε. Έτσι, θα να πες το αυτό και εγώ στην ίδια φάση είμαι. Φτιάξτε καφεδάκι και ακόμα. Μ' αυτό το λίγο μου αρκεί. Μην ακούμε στην καλά.
την Ελλάδα. Ωραίο. Όταν έχετε ξυπνήσετε, ντωθείτε, σηκωθείτε, πείτε το καφεδάκι σας. Τα παιδάκια έχουν ήδη φύγει για το σχολείο, εκτός και αν είναι αρρωστούλικα και μένουν πίσω. Γιατί κυκλοφορεί πολύ αυτό το μύτη λαιμό σετάκι. Ναι. Υπομονή, θα φτιάξει και ο καιρός. Από εβδομάδα ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Η κάμερα μας πήγε σε πάρα πολλά μέρη και χθες. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Πρέπει να ζητήσουμε μια αύξηση στα συνεργεία μας για να τα προλαβαίνουμε όλα. Ο Γιώργος Τσαλίκης και η Αγγελική Ηλιάδη που θα συμπράξουν δίνουν μια πολύ ωραία συνέντευξη τύπου στις κάμερες. Ο Γιώργος, μάλιστα, σχολιάζοντας το θέμα της προηγούμενης εβδομάδας για τον Μάνο Παπαγιάννη και τη Σοφία Παυλίδου, δείχνει το θυμό του, τους αποκαλεί σούργελα. Έγιναν, λέει, σούργελα στην τηλεόραση. Και αυτό οδήγησε στο να κατέβει και η παράσταση και να χάσει ο κόσμος τη δουλειά του. Ενώ η Αγγελική μιλά για τα παιδάκια της και για το πώς είναι σαν μανούλα.